Ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας ερευνά τη θαλάσσια περιοχή της Καβουρότρυπας Μεσολογγίου προκειμένου να εντοπίσει κάποιο ίχνος από το διθέσιο αεροπλάνο, τα ίχνη το οποίο είχε χαθεί λίγο πριν, σύμφωνα με τη μαρτυρία ψαρά της περιοχής, ο οποίος είδε το διθέσιο μονοκινητήριο να χάνει ύψος, το ένα του φτερό να κουμπά τη θάλασσα και μετά από μια περιστροφή να χάνεται μέσα στο νερό. Είμαι στη γωνία και είδα το σκάφο να το αεροπλάνο να έρχεται, άλλο το θόρυβο, γύρισα πίσω και με το κοίταξα μέσα στη θάλασσα, το είδα να την κλουτούμε και να βουλιάζει. Και εντοπίσατε τις αρχές εσείς, έτσι. Εσείς ήταν έξω, έξω. Σκάφη του λιμενικού με τη βοήθεια αλλιευτικών σκαφών άρχισαν αμέσως έρευνες στην περιοχή. Ένα από αυτά τα αλλιευτικά σκάφη εντόπισε ίχνη πετρελοκυλίδας και στο σημείο βούτυξαν δίτες. Πήγες μέσα, εσύ πότε πήγες όταν... Εδώ και μια μισή ώρα περίπου. Όταν δόθηκε... Ναι, ότι... ναι. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να πάω να βοηθήσω, ας πούμε. Γιατί είπε ο καπετάνης του σκάφους και πήγα εγώ στη θέση του. Ναι. Ψάξαμε, δεν βρήκαμε πρήματα, τίποτα. Το μόνο που είδαμε, μια πετρελοκυλίδα. Η οποία βάλαμε μια σημαδούρα και από εκεί και πέρα ήρθε το πλωτό, ανέλαβε το λιμεναρχείο με δίτες και ψάχνουμε τώρα. Παρά την πολύ ωραία έρευνα και λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη του αεροπλάνου ούτε του πιλότου. Κάποιο αεροπλάνο το οποίο πέταγε πάνω από το Πατραϊκό έχασε το ύψος του, ίσως πήγε να το προθαλάσσωσε, ίσως δεν τα κατάφερε, έσκασε, το έφερε τούμπα και πήγε στον πάτο. Τώρα έχουμε δυνάμεις εδώ και οι αρχές και ανακάμπτουν... Είναι από ώρα οι αρχές, μετά ήταν κινητοποιηθήκαν πολύ γρήγορα όλες οι υπηρεσίες και από θάλασσα και από ξηρά και είμαστε στην αναμονή, έχουν εντοπίσει την πετρελοκυλίδα και είμαστε σε αναμονή για να βρουν και το σημείο ακριβώς για να ανεβάσουν... Γίνεται λόγος προς το παρόν για ένα αρκετό βάθος, θα λέγαμε, ότι υπάρχει κάποιο έβριμα. Μπορεί να είναι γύρω στα 25 με 30 μέτρα βάθος. Κάποιο έβριμα που μια πετρελοκυλίδα βγάζει. Είναι το σημείο, με από πληροφορίες που έχω από κάποιον εραστέχνη ψαρά που ψάρευε απ' έξω και είδε, στο σημείο που έχει εντοπιστεί η κυλίδα, εκεί έπεσε και το αεροσκάφος. Χειριστής του μονοκινητηρίου ήταν ο Παναγιώτης Κεφαλάς, πρώην αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας και καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος είχε απογειωθεί το πρωί από το Μεσολόγγι με προορισμό την Πάτρα και στη συνέχεια θα επέστρεφε και πάλι στο Μεσολόγγι. Παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, είχε πρόσφατα συνταξιοδοτηθεί, έμενε με την οικογένειά του στην Πάτρα και θεωρείται από τους καλύτερους χειριστές τέτοιου τύπου αεροπλάνων με αρκετές ώρες πτήσης. Οι έρευνες θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου κατέπεσε, όπου το βάθος των υδάτων ξεπερνά και τα 40 μέτρα.